ποια είναι η πραγματικότητα στην αγορά? Κοιτάξτε, τα στοιχεία αυτά τα οποία εξέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, σε κάποια στοιχεία, σε κάποια σημεία έχει έτσι γνώση της κατάστασης και πραγματικά είναι αυτά. Κάποια άλλα στοιχεία όμως δεν συγκλίνουν με την πραγματικότητα. Δηλαδή? Και εμείς που είμαστε αν θέλετε, στην πραγματική οικονομία και την βιώνουμε καθημερινά, έχοντας και τα στοιχεία των τοπικών αγορών και γενικότερα της τοπικών οικονομιών, εντάξει, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα τόσο όπως τα λέει. Πού μένετε σε αυτό το οποίο ανέφερε ο τζίρος των επιχειρήσεων είναι στο επίπεδο του 9 μήνου 2019 με εξαίρεση την όχι, έλυση δεν και είναι την έτσι που τα είχε μια μικρή απόκληση, για δώστε μας το στοιχείο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση του 9 μήνου από το 2019 έως και σήμερα, του 1 μήνου του 2021, υπάρχει μια μεγάλη απόκληση και δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τέλος πάντων, επειδή όμως είναι οι μέρες αυτές και επειδή θέλουμε έτσι να έχουμε ένα κλίμα. Κύριε Κουμαντάκη, έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή το ξεκινήσαμε και θέλω να το ολοκληρώσουμε σαν έννοια και μετά πάμε στις επόμενες μέρες, διότι για άλλο σας κάλεσα σαφέστατα, για την αγορά, τη λειτουργία των καταστημάτων, τις ελπίδες που εσείς εναποθέτετε κλπ. Αλλά ολοκληρώστε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε, διότι δεν μου αρέσει και το ξέρετε να αφήνω πράγματα στη μέση. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Κάνοντας συγκρίσεις, το 2019 ήταν μια καλή, αν θέλετε, οικονομική κατάσταση στην χώρα και οι αγορές ήταν σε ένα θετικό πρόσημο. Γι' αυτό κάνουμε και συγκρίσεις με το 2019. Μετά ήρθε η ξέσπαση, η κρίση της πανδημίας που δημιούργησε μεγάλα θέματα και οικονομικά θέματα σαφέστατα. Κάνοντας λοιπόν μια σύγκριση του 9 μήνου του 2021, παίρνοντας όλα τα στοιχεία του εμπορίου, του λιανικού εμπορίου και του χοντρεμπορίου, σε μια έτσι αν θέλετε μεσοσταθμική κατάσταση, έχουμε μια απόκληση της τάξης του 12 με 14%. Έτσι. Έχουμε αρνητική, αν θέλετε, του δεκαμίου του 2021 που προσεγγίζει το 12 με 14 και όχι τα πράγματα όπως τα λέει ο Υπουργός. Και τα στοιχεία αυτά τα λένε οι αγορές. Οι αγορές στην Ελλάδα, έτσι. Τα οποία στοιχεία συλλέγουμε τοπικές αγορές και κάνουμε, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο τα προσδιορίζουμε. Λοιπόν, να φύγω όμως από αυτό, γιατί είναι οι μέρες αυτές που πραγματικά θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική ψυχολογία εδώ στις αγορές και να μιλήσουμε για τις αγορές της Κρήτης, του λιανικού εμπορίου, γιατί αυτό είναι βασικά που τις μέρες αυτές κινείται σε μια μεγάλη μεγαλύτερη κινητικότητα. Είναι καθοριστικές οι εβδομάδες αυτές. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι 1,5 μήνα περίπου στους τελευταίους μέρες του έτους προσδιορίζουν στο λιανικό εμπόριο ένα μεγάλο ποσοστό τζίρου που προσεγγίζει στο 30% περίπου, 25 με 30%, έτσι το προσδιορίζουν χρόνια τώρα και έτσι ξέρω εγώ έχει πλέον αποκτηθεί μια σταθερότητα το ποσοστό. Λοιπόν, είναι ένας καθοριστικός μέρες, εβδομάδες αυτές που είναι και στην οργάνωση των επιχειρήσεων, στην οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων. Προς το παρόν δεν προσεγγίζομαι, κάνοντας πάλι μια σύγκριση με το 2019 που όλοι μας, που όλοι δεν θα θέλετε κάνουμε τις συγκρίσεις αυτές, υπάρχει μια αρνητική απόκληση. Σαφέστατα έχουν αρνητικά βοηθήσει και η ρευστότητα στην κοινωνία μέσα των οικοκυριών, έχουν βοηθήσει ότι υπάρχει μια ανατιμητική κατάσταση μέσα στις αγορές, η διενέργεια και οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο
και έχουν δημιουργήσει στις τιμές των προϊόντων μια αυξητική τάση που σαφέστατα το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών πιέζεται. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πιέζεται πάρα πολύ. Και άλλοι παράγοντες, πολλοί παράγοντες, δεν βοηθούν στο να προσεγγίσουμε αυτές τις συγκρίσεις με το 2019. Ελπίζομαι όμως ότι θα είναι μια έτσι καλύτερη σύγκριση, εάν και ξεκινάμε με συγκρίσεις με το 2019, να έχουμε έτσι μια καλύτερη τελικό αποτέλεσμα τέτοιας μορφής σύγκρισης στο τέλος της διαδικασίας αυτής. Οι μέρες αυτές οι αγορές στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, ενώ υπήρχε μια δυναμική, σχετική δυναμική, να πούμε τη λέξη σχετική δυναμική, αυτές οι κακοκαιρίες και λοιπά σαφέστατα στο ελληνικό εμπόριο έχουν δημιουργήσει μαζί με τα άλλα προβλήματα και αυτά τα προβλήματα επιπλέον, δεν έχουμε μέχρι στιγμή τις προσδοκίες που είχαμε. Εντάξει, ελπίζω όμως στο τέλος θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Οι μέρες αυτές προτρέπουν, αν θέλετε, τα νοικοκυριά να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους. Οι μέρες αυτές έχουν κάτι το χαρακτηριστικό που προτρέπουν τον κόσμο. Και ελπίζομαι ότι τα νοικοκυριά με τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί θα καλύψουν με προτεραιότητες αυτές τις ανάγκες τους, να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι τοπικές επιχειρήσεις μιας τοπικής οικονομίας είναι το κύτταρο της κοινωνίας, διότι δεν είναι μόνο το θέμα της εργασίας, υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που πραγματικά στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες, στηρίζουν τις κοινωνίες και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Με όση ελπίδα έχει απομείνει. Έτσι, με όση ελπίδα έχει απομείνει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρωί, απόγευμα, τα καταστήματα ανοιχτά αυτή την περίοδο για το Ηράκλειο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει λιγάκι, έτσι, μέχρι των Χριστούγεννων. Τα καμακαζά θα είναι ανοιχτά. Σήμερα, την Δευτέρα, είναι από τις 10 έως τις 16. 10 έως 16 είναι στις 4 του μήνα. 4 το απόγευμα. Την Τρίτη είναι από τις 10 μέχρι τις 2 και από τις 5 έως τις 9. Την Τετάρτη θα είναι από τις 10 έως τις 18, τις 6. Την Πέμπτη θα είναι από τις 10 έως στις 9 το απόγευμα, δηλαδή μια συνεχόμενη ημέρα που θα μπορέσει ο κόσμος έτσι να κτίσει τις αγορές και να καλύψει με την ηρεμία του και τις προτεραιότητες του τις ανάγκες τους. Και την Παρασκευή θα είναι από τις... την Παρασκευή θα είναι από τις 10 έως τις 19. Μέχρι 7. Και τις 7 δηλαδή το 7 απόγευμα. Το απόγευμα, ναι. Μέχρι τις 7 το απόγευμα για την παραμονή. Είναι ενδιαφέρον ότι ξεκινάτε από τις 10 το πρωί και όχι από πιο νωρίς. Το πάτε μια ώρα αργότερα. Ναι, με κάποια μοικία πριν από 3 εβδομάδες που για το Ηράκλειο και τα Χανιά και πολλές αγορές της Ελλάδας λόγω COVID, λόγω διαφόρων παραγόντων, είχαν προσδιορίσει μια οικία η κυβέρνηση ότι στις αγορές αυτές θα ανοίγει στις 10 το πρωί. Δεν μπορούμε παρά τις προσπάθειες που κάναμε, δεν έγινε κάτι. Χθες βγήκε μια καινούργια οικία που κάποιες από αυτές τις πόλεις μπορούν να ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί, μεταξύ αυτών και τα Χανιά που ήταν εδώ στην Κρήτη, Ηράκλειο, Χανιά. Εδώ στο Ηράκλειο δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα αυτή, δεν ξέρω. Και την άλλη εβδομάδα έτσι είναι, δηλαδή στο ενδιάμεσο Χριστουγέννου Πρωτοχρονιάς, έτσι θα πάει. Με την καινούργια οικία αυτή που εχθές ανακοινώθηκε, είναι μέχρι τις 10 του Ιανουαρίου του 2022. Οπότε δυστυχώς εδώ στο Ηράκλειο εξακολουθούν, όπως κάποιες άλλες πόλεις, έτσι δηλαδή, λέω, η Λάρισα, η Πάτρα κλπ. Θα είμαστε από τις 10 η ώρα. Μάλιστα, το δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
επιμένουμε στην κατεύθυνση αυτή, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω, από την άλλη είναι παρήγορο το γεγονός, γιατί είπαμε πριν από λίγο ότι όσο μικρές και αν είναι οι ελπίδες, παραμένουν ελπίδες, ότι τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη προπαραμονή της των Χριστουγέννων, ότι ο καιρός, γιατί ακούγα τον μετεωρολόγο, τον Μανώλη το Λέκα, εδώ το δικό μας, νομίζω ότι θα είναι καλός, οπότε αν κρατήσουμε αυτό το γεγονός, ίσως να υπάρξει μια αναζωπήρωση και να θελήσει να κάνει όπως μπορεί μια βόλτα ο κόσμος για να καλύψει και τις τελευταίες του ανάγκες και έτσι λίγο να πάρει μια παραπάνω ανάσα, γιατί την έχουμε ανάγκη, κύριε Κουμαντάκη. Απόλυτη ανάγκη. Γιατί, κοιτάξτε, εκτός από άλλους παράγοντες, και ο καιρός παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι δύο Κυριακές αυτές που προορετικά ήταν χθες οι μαγαζές και ήταν δυστυχώς και όλη την Κρήτη, έτσι. Και την Κυριακή, τη χθεσινή και την προηγούμενη Κυριακή, ο καιρός δεν βοήθησε. Όχι, ήταν ερημιά, ήταν ερημιά και τα περισσότερα καταστήματα κλειστά. Διότι με τέτοιο κρύο τι να κάνεις και γιατί είσαι ανοιχτός. Αυτές τις μέρες που λέμε τα χαρακτηριστικά των μερών αυτών είναι ότι ο κόσμος, τα νοικοκυριά, τα οικογένειες να κατέβουν, να περιηγηθούν στις αγορές μέσα, σε αυτούς, για να συνδυάσουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, και δυστυχώς ο καιρός μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει. Αν ο καιρός βοηθήσει, όπως είπατε, θα χρειάζεται οι αγορές. Αυτή η συνεργασία που διαμορφώνουμε και το επίπεδο μιας κοινωνίας, αυτή η συνεργασία μεταξύ κοινωνίας, γεωργιών και τοπικών επιχειρήσεων, θέλουμε να τις μέρες αυτές τις υπόλοιπες σε όλη την Κρήτη να προσδώσουν, έτσι αν θέλετε, ένα θετικό... Να ενισχυθεί περαιτέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη εικόνα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Κουμαντάκη. Σας καλημέρα.